Sport News 90,1. Η ώρα είναι 8 και 6 λεπτά. Να υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στους 90,1 μεγακύκλους. Ακούτε Sport News για την εξωαθλητική εκπομπή Ακροβάτες του Ονείρου. Και στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε την πρώτη μας συνέντευξη για σήμερα με τον επικεφαλής στο Ενιόπλαϊκό Μέτωπο, οικονομολόγο Δημήτρη Καζάκη, πατέρας τεσσάρων παιδιών, άνθρωπος της διπλανής πόρτας, άνθρωπος των κινημάτων, πλατεής. Διάβαζα προχθές. Καλημέρα στο κλεινό Νάστη, αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη. Καλημέρα. Κλεινών άλλοτε, τώρα είναι επικλεινές αρκετά. Ποιο? Η Αθήνα. Παλιά ήταν, ναι. Την προσαγορεύαμε κλεινών Άστη, δοξασμένη, ναι, πόλης. Ναι. Πάλε ποτέ, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τώρα είναι αρκετά επικλίνες. Θυμίζει λίγο τον πύργο της Πίζας. Λοιπόν, ανέφερα πριν για τα κινήματα των πλατιών. Κάποιος τα προσαγόρευε προχθές πλατεής. Ναι. Για να παραλληλήσει ίσως την ισχύ τότε και την συνεισφορά των πλατεέων στους Περσικούς πολέμους. Ναι. Φαντάζομαι. Λοιπόν, προσπαθούσε να κάνει αυτόν τον παραλληλισμό και ας μην το έλεγε. Τώρα να πάμε στα σημερινά γεγονότα ή μάλλον στα γεγονότα του χθες, σαν σήμερα, στα 1821 ελληνικές δυνάμεις προχωρούν στην άλωση της Τριπολιτσάς υπό την αρχηγία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ύστερα από τριμήνη πολιορκία. Οι Έλληνες κλέφτες και αρματολοί καταλαμβάνουν την Τρίπολη, όπου είχαν συγκεντρωθεί 40.000 Τούρκοι. Η άλωση της Τριπόλεως αποτέλεσε βαρύ πλήγμα για τους Τούρκους και την πρώτη μεγάλη νίκη της Επαναστάσεως. Την ίδια μέρα, τουρκο-αιγυπτιακές δυνάμεις καταλαμβάνουν και περιπολούν το Γαλαξίδι. Δεν ήταν εύκολος ο αγώνας, έτσι. Όχι, δεν ήταν. Από καμιά άποψη. Τα κατάφεραν όμως. Τα κατάφεραν. Αν και τώρα τελευταία ακούω από διάφορους περίεργους τύπους να λένε ότι η Επανάσταση ήταν ηττημένη και μας σώσαν οι δυτικοί. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, ας πούμε, είμαστε ακριβώς γνώστες της ιστορίας για να μιλάμε έτσι για την Ελληνική Επανάσταση, το 1821 δηλαδή. Αλλά είναι πολύ τιμωδός να λέμε ότι είμαστε, πώς το λένε, προτεκτοράτο της Δύσης, δικαιολογημένα, γιατί δεν θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικά. Είναι πολύ έτσι, και μάλιστα πολύ ιδιαίτερο στοιχείο της αριστεράς και της πρόοδου σήμερα. Όπως, καλά, φαινόταν όμως ότι αργόσμενοι μετά τον πρώτο και δεύτερο εμφύλιο και μετά από την κυριαρχία του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, φαινόταν ότι αργόσβηνε η Επανάσταση. Όχι. Αναβίωσε με την δράση του Κολοκοτρώνη, ειδικά την εποχή του 1826-1827. Ιδιαίτερα στην εποχή του Ιβραήμ. Γι' αυτό και ο Ιβραήμ κλείστηκε στο Νιόκαστρο. Λοιπόν, υπήρξε μια αναζωπήρωση επανάσταση σε καινούργια βάση. Και αυτό ακριβώς βοήθηκαν οι ειδικοί. Ό,τι ακριβώς θα πήγαινε η επανάσταση, αν νικούσε με τα δικά της μέσα και με τους δικούς της όρους, πλέον δεν θα μπορούσαν να ελέγξουν το νέο κράτος ή την νέα κατάσταση όπως είχε δημορφωθεί, και οπότε επενέβησαν για να μπορέσουν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε προτεκτοράτο. Να δώσουν την δική τους μορφή. Να δώσουν ακριβώς, και την οποία δεν την πετύχαν κιόλας. Γιατί παρά την δράση του Μεζόν και των Αγγλογάλων, δηλαδή κυρίως, στην περιοχή, υπήρξε η περίοδος του Καποδίστρια που ήταν πραγματικά μια προσπάθεια για εκείνη την εποχή απαλλαγής από τα δεσμά της του Φραγκολεβαντίνικου ζυγού της Νέας Ελλάδας. Γι' αυτό και τον εξουδετέρωσαν με τη δολοφονία. Ναι, βεβαίως, γι' αυτό δολοφονήθηκε λοιπόν από αυτήν την ιστορία, και μετά επακολούθησε ο πραγματικός εμφύλιος, χρηματοδοτούμενος από τις πρεσβείες, ξένες πρεσβείες εκείνη την εποχή, που πραγματικά ήταν ό,τι πιο καταστροφικό υπήρξε στη διάρκεια της Επανάστασης. Η υποταγή, η καθυπόταξη. Ναι, μόνο και μόνο για να έρθει
για να έρθει ο Σωτήρας ο εκ Βαβαρίας όθων. Άλλωστε για το Δημήτρη Καζάκη και στα 1940, μάλλον και για τα 1940, πάλι τα ίδια λέγονται, σιγά την άμυνα της Αλλάδος, οι Ιταλοί με κιθάρες ήρθαν. Αν δεν ήρθαν με κιθάρες. Εντάξει, για βόλτα πήγαν και μετά την πατήσαν. Εντάξει, αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Προσπαθούν να, πώς το είπε η κυρία... Η κυρία ανιστόλητη ιστορικός που χάρη στο Πασόκ και στο ΣΥΡΙΖΑ έχει έδρα στην Πάντιο, όλοι ανιστόλητοι στην Πάντιο πηγαίνουν για τους καθηγητές, λοιπόν, που είναι τώρα αναπληρωτής υπουργός, ήταν αναπληρωτής υπουργός. Σία Αναγνωστοπούλου. Ναι, η οποία το μεγάλο της πρόβλημα με την ιστορία του σχολείου είναι το εθνόμετρο. Ναι, πρέπει να βγει το εθνόμετρο από τη μέση. Δεν ξέρω, στην Πάντιο ή στην Πάτρα κάπου είναι καθηγητρία. Ναι, τέλος πάντων. Νομίζω στην Πάντιο ήταν, δεν ξέρω τώρα. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Αλλά δεν καταλαβαίνει η ηλίθεια ότι η παγκόσμια ιστορία είναι συνέπεια ή μάλλον αν θέλετε το οργανικό δέσιμο των εθνικών ιστοριών κάθε λαού. Δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Ότι αν σπάσουμε αυτό το πράγμα, θα μείνει μόνο η ιστορία των πριγκίπων, των ηρώων και των μεγάλων αρχόντων. Ξαναγυρίζουμε πίσω σε λογικές, δηλαδή, ιστορίες του Μεσαίωνα. Μάλιστα. Τόσο ανιστόρητη. Και αυτή μας το παίζει και αριστερά και της αριστεράς και της πρόοδου. Και μιας και μιλάς και για, ας μπούμε και στα οικονομικά, έχω μπροστά μου ένα βιβλίο, δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σου, παλιό, του 52, «Πατριωτική Οικονομική Πολιτική», Ισιδώρου Γιόσδαγλη. Ναι, το έχω ακούσει. Ο οποίος Γιόσδαγλης βρέθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας, Λομονοσόφ, πώς λέγεται. Ναι, Λομονοσόφ. Και κατόπιν όταν ήρθε στην Ελλάδα συνελήφθη με τον δώσαν οι Άγγλοι στη χωροφυλακή. Έμεινε λέει παρκετών ξεχασμένος φυλακής στα κρατητήρια, φυλακισμένος, και του δόθηκε ευκαιρία να γράψει αυτό το βιβλίο, «Πατριωτική Οικονομική Πολιτική». Το εξέδωσαν, δεν πέρασα παρατήρητο, από τον εκδοτικό οίκο Μπιστυρλί, οι οποίοι και το εξέδωσαν. Έχει και κάποια αποσπάσματα εδώ. Όταν τα δανεισμένα κεφάλαια του διεθνούς καπιταλισμού βρεθούν στο όριο της απόδοσής τους, τότε ακολουθεί μια απομείωση του εθνικού χρέους που επιβάλλουν δια της βίας. Τότε θα επικαλεστούν την ανάγκη πλέργεια συμμετοχής όλων των δανειστών, εννοώντας με αυτά τα λόγια ότι πρέπει να πληρώσουν οι αποταμιεύσεις των εργατών, των αγροτών και του λαού. Κοιτάνε έτσι το χρέος τους από το κράτος που... κυλάνε έτσι, μετακυλίουν το χρέος τους από το κράτος που στέρεψε από απόδοση στο γόνιμο χωράφι του αγρότη, για να πάρουν και από εκεί κέρδη. Αυτά λίγο πολύ φωτογραφίζει το έλλειμμα, το εθνικό χρέος και το έλλειμμα, φωτογραφίζει για την εποχή μας. Επίσης, λέει πιο κάτω, όταν η Ευρώπη μετά τον πόλεμο θα φτιάξει το νόμισμα για να απορροφήσει τα λαϊκά κεφάλαια, τότε θα στραφούν προς την Ελλάδα να τις κόψουν το χρέος που θα τις έχουν φορτώσει, με σκοπό να τραβήξουν από τους εργαζόμενους και τους αγρότες οτιδήποτε θα έχουν μαζέψει από το τέλος του πολέμου και μετά. Πάλι φωτογραφίζει την εποχή μας. Τρίτο απόσπασμα. Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία θα γίνουν στόχος του διεθνούς κεφαλαίου μόλις φτιάξουν νόμισμα. Το άθροισμα των δικών τους χρεών που με τέχνη και κόπο θα τους έχουν φορτώσει θα αντιπροσωπεύει το χρέος μιας ψευτοένωσης ώστε να ισοφαρίζει τα κέρδη των Γερμανογάλων και των ιμπεριαλιστών συμμάχων τους. Επίσης, το τέταρτο κεφάλαιο γράφει για τα κόμματα. Όταν ο λαός πρέπει να καθοδηγηθεί από την απομείωση του χρέους, τότε χρειάζεται μια γενικής φύσης κυβέρνηση. Μάλλον εννοεί κυβέρνηση συνεργασίας, που θα αντιπαλεύει τα λαϊκά συμφέροντα σε όλο το πλάτος της ιδεολογικής αντιπάλης. Ο διεθνής παράγοντας του καπιταλισμού θα φροντίσει ώστε να μην υπάρχουν δυνατότητες άλλες από αυτές που θα λέει η γενική αυτή η κυβέρνηση. Πάλι φωτογραφίζει την εποχή. Και καταλήγει με ένα ακόμη απόσπασμα.
Αμερικανοί και Γερμανοί δεν μπορούν να ζήσουν πιο πέρα από το τέλος του αιώνα, γιατί θα είναι τόση η ανάγκη τους για κεφάλαιο, όπως βλέπουμε υπάρχει ένας πίνακας και στον πίνακα αυτό φαίνεται ένα βέλος που ξεκινάει από το Σουέζ, πάει στο Πειραιά, κάπου στον Εύρο και μετά πιο πάνω προς κατακόρυφα, δεν ξέρω, Ρουμανία, την Πολωνία, τι πέφτει εκεί. Και δεν ξέρω αν είναι και αυτές οι κινήσεις οι σημερινές αγωγή, τι θα τραβήξουν αυτή τη διαδρομή. Για την εποχή του είναι μπροστά ο Ισίδωρος Πόσδαγλης. Ναι, το συγκεκριμένο δεν τον γνωρίζω, ούτε το βιβλίο του. Δεν το γνωρίζω. 1950. Το έχω δει στο ίντερνετ που αναπαράγεται αυτά τα προσπάθματα. Δεν το γνωρίζω για να μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Μάλιστα. Ούτε το βιβλίο του. Ξέρω όμως ότι εκείνη την εποχή έγραφαν πάρα πολύ αξιόλογα πράγματα, πολλοί οικονομολόγοι της εποχής, είτε ενταγμένοι στην, είτε προερχόμενοι από τη Νέα Μυκή Αριστερά, είτε όχι. Υπήρξαν επιστημονικά περιοδικά της εποχής όπου αναλύανε πάρα πολύ τα ζητήματα αυτά, από τον Αντέο της επιστήμης ανασυγκρότησης, δηλαδή της ΕΠΑΝ, όπου διευθυντής της τελικά ήταν ο Δημήτρης Μπάτσης, που συκτελέστηκε μαζί με τον, με τον Βελογιάννη, γιος Ναυάρχου, οικονομολόγος από τους πιο σοβαρούς που υπήρχαν την εποχή εκείνη, μαζί με του Καλιτσουνάκη το αρχείο, τη Νέα Οικονομία του Αγγελόπουλου, υπήρξαν πάρα πολλές τέτοιες προσπάθειες ώστε να μπορούν να συσπηρωθούν, να το πούμε έτσι, οι Έλληνες οικονομολόγοι και οι κοινωνικοί επιστήμονες, αλλά και οι μηχανικοί. Την εποχή εκείνη οι μηχανικοί με τους οικονομολόγους είχαν πολύ στενή σχέση. Γιατί ο ένας, γιατί οι μηχανικοί τότε δουλεύανε πάρα πολύ, ειδικά στην της γενιάς του Κιτσίκη, που ήταν και τότε που υπήρξε πρίτανη του Εθνικού Μεσόγειου Πολυτεχνείου και αυτός που ίδρυσε τα τεχνικά χρονικά στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, έδωσαν μεγάλη έμφαση στην έρευνα για τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας. Αυτή η έρευνα, η μέρος αυτής έρευνας, αποτυπώνεται των μηχανικών της εποχής εκείνης, αποτυπώνεται στο βιβλίο «Βαριά βιομηχανία» του Δημήτρη Μπάτση. Ναι. Κιτσίκης, ποιος, ο Δημήτρης Κιτσίκης. Ναι. Που βρέθηκε στον Καναδά αργότερα. Ναι. Όχι. Α, όχι, άλλος. Κιτσίκης, όχι. Άλλος. Λοιπόν, η εξέλιξη αυτή φόβησε πάρα πολύ το καθεστώς της εποχής εκείνης και την Αμερικανοκρατία που υπήρχε εκείνη την εποχή, και νομίζω να θυμάμαι καλά στο 1961 δημιουργήθηκε το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, το οποίο πρώτο διευθυντή είχε τον πρώτο διευθυντή του κέντρου βάλανε τον Ανδρέα Παντρέου. Μάλιστα. Το κέντρο αυτό το έφτιαξε η κυβέρνηση Καραμαλή και κάλεσε τον Ανδρέα Παπανδρέου να το αναλάβει. Το χρηματοδότησε η Αμερικανική Επιστολή στην Ελλάδα και το ίδρυμα Fulbright, δηλαδή βλέπε CIA. Και ο στόχος, ο βασικός στόχος, ήταν υποτίθεται να κάνει μελέτες για την ελληνική οικονομία. Οι μελέτες βέβαια που βγήκαν από το κέντρο ήταν της πλάκας θεωρητικά σε σχέση με το επιστημονικό έργο που έκαναν οι υπόλοιποι οικονομολόγοι μέσα από την, όπως για αυτούς που ανέφερα δηλαδή. Αλλά το βασικό ποιο ήταν? Το βασικό ήταν να χρηματοδοτήσουν διδακτορικά στις ΗΠΑ και έτσι να εξαμερικανιστούν οι οικονομικές σπουδές στην Ελλάδα. Με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει σήμερα οι οικονομικές σχολές κυριολεκτικά να έχουν IQ ηλιθίου. Μάλιστα. Δεν έχουμε οικονομικές σπουδές στην Ελλάδα. Είναι για την πλάκα. Είναι δηλαδή, πρέπει οι παλιοί καθηγητές και στις οικονομικές σχολές, στα ΣΟΕ και όλα αυτά της εποχής του 50 και του 60, αμέσως μετά τον πόλεμο που μπήκε το θέμα της ανοικοδόμησης της χώρας και συνεισέφεραν ο καθένας με τον δικό του τρόπο, πρέπει να τρίζουν τα κόκαλά τους με αυτές τις σπουδές που έχουμε σήμερα.
σήμερα, με αυτές τις οικονομικές σχολές που έχουμε σήμερα, με αυτούς τους καθηγητές οικονομίας που έχουμε σήμερα. Και αυτούς ακριβώς εντοπίζουν και τα ΜΜΕ, έτσι, ως παπαγαλάκια, για να περάσουν την συστημική άποψη και αντίληψη. Έτσι. Γιατί είναι για το απίστευτο της ημιμάθειας, της τρομακτικής ημιμάθειας, σε συνδυασμό με την πιο ακραία αδίστακτη σκοπιμότητα. Χρησιμοποιούν τη δημόσια ιδιότητά τους που στην Ελλάδα έχει πάρει διαστάσεις πραγματικά τρομακτικές. Αν στο εξωτερικό, για παράδειγμα, ασχοληθείς με την πολιτική ή πας και προσληφθείς κάπου και όλα αυτά τα πράγματα, την ιδιότητα του καθηγητή τη χάνεις. Στην Ελλάδα όχι. Δεν τη χάνεις. Δεν παίζει κανένα ρόλο το ότι αν είσαι καθηγητής και δεν ασχολείσαι καθόλου ούτε με την έρευνα στο πανεπιστήμιο, ούτε με το διδακτικό έργο. Στην τσέπη την έχει την ιδιότητα, όπως ο κύριος Προστουρνάρας, παράδειγμα τώρα. Είναι καθηγητής. Πού είναι καθηγητής? Τι κάνει ως καθηγητής δηλαδή? Αλλά διατηρούν τη δημόσια ιδιότητά τους και εκτός από το μισθό που παίρνουν ως καθηγητές. Εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο βέβαια. Λοιπόν, προσπαθούν πίσω από τη δημόσια ιδιότητα που την χρηματοδοτεί ο Έλληνας φορολογούμενος, παρακαλώ, να κρύψουν όλες τις άλλες ιδιοτέλειες που έχουν, όπως για παράδειγμα, την διαπλοκή τους με συγκεκριμένες επιχειρήσεις, κυκλώματα, συμφέροντα κτλ. Γι' αυτό εμφανίζονται όλοι αυτοί. Φυσικά και σε επίπεδο ημιμάθειας, που πραγματικά πρωτοετής φοιτητής με καλές γνώσεις, με καλό επίπεδο, κυριολεκτικά τους μπορεί να τους κολλήσει στον τοίχο. Αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη, έχω μπροστά μου ένα άρθρο και θέλω να σχολιάσω δύο σημεία. Σύννεφα στο γάμο της φιλελεύθερης δημοκρατίας και του παγκόσμιου καπιταλισμού. Το γράφει ο Μάρτιν Γουλφ, είναι επικεφαλής του οικονομικού τμήματος των Financial Times. Ναι. Και λέει τα εξής, ποιες είναι οι πιθανότητες ότι κάτι δεν πάει καλά, ραγίζει λέει αυτή η σχέση. Μια πιθανότητα είναι η άνοδος της παγκόσμιας πλουτοκρατίας και κατά συνέπεια το τέλος των εθνικών δημοκρατιών. Όπως και στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, οι δημοκρατίες θα κρατήσουν τη μορφή τους, θα χάσουν όμως το περιεχόμενό τους. Μια άλλη πιθανότητα είναι η άνοδος ανελεύθερων δημοκρατιών ή σύγχρονων δικτατοριών, όπου ο εκλεγμένος ηγέτης θα ελέγχει τόσο το κράτος όσο και τους καπιταλιστές. Αυτό συμβαίνει σήμερα στην Ρωσία και την Τουρκία. Ο ελεγχόμενος εθνικός καπιταλισμός θα πάρει τότε τη θέση του παγκόσμιου καπιταλισμού. Κάτι τέτοιο έγινε τη δεκαετία του 30. Δεν είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς τους πολιτικούς στη Δύση που θα ήθελαν να ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση. Και στο μεταξύ καταλήγει, όσοι από εμάς θέλουν να διατηρήσουν τόσο, μάλλον χάρη συντομίας, αναφέρεται και στην θέση ενός καθηγητή του Harvard, του Lawrence Summers, οι διεθνείς συμφωνίες πρέπει να αξιολογούνται όχι με βάση πόσοι φραγμοί έρονται, αλλά με βάση πόσο ενδυναμώνονται οι πολίτες. Το εμπόριο αποφέρει κέρδη, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί αυτό σκοπό. Για να προστατευτεί η νομιμότητα των δημοκρατικών πολιτικών μας συστημάτων, πρέπει πάνω απ' όλα να εξασφαλιστεί ότι η οικονομική πολιτική υπηρετεί τους πολλούς και όχι τους λίγους. Αν δεν το πετύχουμε, η ίδια η βάση της πολιτικής μας τάξης θα καταρρεύσει. Και αυτό δεν θα κάνει καλό σε κανέναν. Για πες, η φόβη του είναι πραγματική? Δεν το μάθει, κοίταξε, δεν είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι. Τουλάχιστον, κατά τη γνώμη μου, το ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κρίση από την οποία, ιστορικού χαρακτήρα, από την οποία το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα δεν μπορεί να βγει. Αυτό είναι δεδομένο. Έχει εμφανίσει καταστάσεις όπου αυτή τη στιγμή η αμερικανική οικονομία έχει δρομολογήσει μια πολύ αντιφατική καταρρεύση. Το γεγονός ότι εμφανίζονται άνθρωποι σαν τον Τραμπ να διεκδικούν την προεδρία στις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνει μια προσπάθεια ο αμερικανικός καπιταλισμός να τακτοποιήσει τα του οίκο του. Να το πούμε έτσι, γιατί πραγματικά βρίσκεται σε κατάσταση κατάρρευση. Όταν αυτή τη στιγμή το Detroit μαζί με μια σειρά άλλες νότιες ή δυτικές πολιτείες βρίσκονται υπό κατάρρευση, έχουν χρεοκοπήσει δηλαδή κυριολεκτικά, μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι ανεξέλεκτη. Από την άλλη μεριά υπάρχει λογική Χίλαρη. Ο Βουρ και τους θα πήραμε όλα. Δηλαδή αναδειχθεί η Χίλαρη, θα έχουμε πολλαπλασιασμό των πολέμων και των επεμβάσεων σε όλο και τον κόσμο. Αυτές είναι οι δύο βασικές
Ενώ αν βγει ο Τραμπ, τι θα έχουμε? Θα έχουμε μια προσπάθεια να τακτοποιηθούν τα του οίκου του αμερικανικού καπιταλισμού. Θέλω να πω δηλαδή. Εσωστρέφεια. Όχι με την έννοια όμως με τη λογική των υπέρ των πολιτών και των εργαζομένων, αλλά με τη λογική ότι πρέπει να ισχυροποιηθεί η αμερικανική οικονομία σε βάρος όλων των υπολείπων. Ενώ αντίθετα με τη Χίλαρη θα έχουμε μια ένταση των πολεμικών συγκρούσεων και αναμετρήσεων σε όλο τον πλανήτη. Ένα νοικοκύρεμα για να είναι κρατεά ξανά η Αμερική, μάλιστα. Ναι, ακριβώς, γιατί είναι η ηγεμονία της, έτσι. Και αυτό το πράγμα σε συνθήκες όπου πλέον και η αμερικανική στρατηγική παίρνει υπόψη στα σοβαρά την κατάρρευση του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελευταία, όλο και περισσότερες αναλύσεις υπάρχουν για το πώς η Αμερική πρέπει να αντιμετωπίσει την ενδεχόμενη κατάρρευση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρώ. Και εδώ αναπτύσσονται δύο πάλι προσεγγίσεις. Η μία είναι στρατιωτικοπολιτική, όπου ήδη τη βλέπουμε να αναπτύσσεται από την εποχή του Ομπάμα με αποφάσεις ενίσχυσης του ρόλου του ΝΑΤΟ και των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην Ευρώπη, βεβαίως κοιτώντας προς Ανατολάς, δηλαδή προς τη Ρωσία. Ήδη έχουν αποφασιστεί μέχρι το τέλος του 2017 να έχουν τετραπλασιαστεί οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Λοιπόν, φαντάσου τι θα συμβεί αν η Χίλαρη πάρει την Προεδρία. Και η δεύτερη κατεύθυνση, να το πούμε έτσι, είναι που μάλλον φαίνεται να υποστηρίζει ο Τραμπ, είναι η διάθεση των αυτή τη στιγμή τα κεφάλαια που δίνονται ή που παρέχονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να συντηρηθεί το ευρώ και οι ευρωπαϊκές μεγάλες τράπεζες να αποσυρθούν έτσι ώστε να κατευθυνθούν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για να ανασυγκροτηθεί ο αμερικανικός καπιταλισμός που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει τρομακτικά προβλήματα. Αυτά τα κεφάλαια είναι διεθνή αμερικανικά, τι είναι? Παγκόσμια είναι, αλλά επειδή οι Αμερικάνοι και οι Βρετανοί ελέγχουν τις παγκόσμιες αγορές, γι' αυτό επίλθε και ένα τρομακτικό πλήγμα στην ευρωπαϊκή οικονομία, ειδικά για αυτά τα κεφάλαια. Δηλαδή, ας πούμε, το Λονδίνο ελέγχει το 45% της παγκόσμιας αγοράς παραγόγων. Το χρηματιστήριο από μόνο του, η χρηματιστική αγορά της Νέας Υόρκης είναι 30% της παγκόσμιας αγοράς. Δηλαδή, μιλάμε για αγορές οι οποίες ελέγχουν στην ουσία. Συγκεντρώνονται εκεί ο κύριος όγκος των κεφαλαίων. Και ενισχύοντας αυτή τη δράση θα γίνουν πόλος έλξης και για τα ευρωπαϊκά, να το πούμε έτσι, κεφάλαια, τα οποία θα αποδυναμώσουν αυτή τη στιγμή, τα οποία δεν φεύγουν, έτσι, δεν φεύγουν μαζικά, γιατί έχουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία αγοράζει ομόλογα εταιρικά και τραπεζικά χαμηλών αποδόσεων, ώστε να διατηρεί ψηλά τις αποδόσεις κάπως από τις αποδόσεις και να συντηρούνται τα κεφάλαια που έρχονται, να υπάρχει δηλαδή ενδιαφέρον για τα κεφάλαια στην ευρωπαϊκή οικονομία και με το ευρώ. Άρα λες ότι η ΕΕ αυτή τη στιγμή με ενέσεις ζει, έτσι? Ναι. Έχει πάρει την κατιούσα. Ζει υποκαθεστώς, πώς να το πούμε, διασωλήνωσης, πώς λένε οι γιατροί. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ξεπεράσει τα 4-3 εκατομμύρια σε ενεργητικά, σε διαθέσιμα κεφάλαια δηλαδή που δίνει, που αυτό το πράγμα είναι περίπου το 10% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Χρηματοδοτεί δηλαδή το 10% της Ευρωζώνης μόνη της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί. Δεν συμβαίνει πουθενά αλλού. Τώρα το Δεκέμβρη θα εμφανιστεί να παίρνει κι άλλα μέτρα χρηματοδότησης. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτού του τύπου χρηματοδότηση έχει κόστος και το κόστος αυτό θα το πληρώσει ο συνταξιούχος, ο μισθωτός, ο εργαζόμενος. Α, μάλιστα. Λοιπόν, και αυτό δεν μπορεί να συντηρηθεί. Δεν μπορεί να συντηρηθεί. Ειδικά σε μια κατάσταση όπου η Βρετανία ακολουθεί τη δική της πορεία, ανασυγκροτώντας την οικονομία της σαν πόλος ισχύος στην παγκόσμια κεφαλαία αγορά, το ίδιο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχτηκαν να μην συναυθεί η συμφωνία, η υπερατλαντική συμφωνία εμπορίου και επενδύσεων με την Ευρώπη. Όλα αυτά τα ποσά που περιγράφεις είναι δάνεια, έτσι?
Ναι, είναι δανειακό κεφάλαιο. Δάνεια. Στο μεταξύ, οι Κύπροι που είχαν προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να δικαιωθούν για το κούρεμα των κεφαλαίων τους, δεν δικαιώθηκαν. Άρα χτυπάει η καμπάνα και για άλλους, άλλες χώρες, έτσι, και για μας. Βέβαια. Απορρίφθηκαν τα αιτήματά τους. Όπως είναι λογικό, ότι θα συνέβαινε σε δύο περιπτώσεις. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δουλεύει ως δικαστικός βραχίωνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο μεταξύ, ο Τσίπρας ελπίζει ότι βγαίνει στις αγορές το 2017, το 2018. Οπότε ποσοτική χαλάρωση λέει εντός του 2016 και επιστροφή στις αγορές, βλέπει ο κύριος. Τι είναι αυτή η ποσοτική χαλάρωση? Η ποσοτική χαλάρωση είναι το να αγοράζουν τραπεζικά ομόλογα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτή τη στιγμή δεν αγοράζει ελληνικά, έτσι? Όχι, δεν αγοράζει. Λοιπόν, αλλά αυτά τα πράγματα είναι αστεία. Δηλαδή, δεν ξέρω δηλαδή, ποιος υπάρχουν και υπάρχουν που να το πιστεύουν. Και άντε και βγήκαμε στις αγορές, όπως βγήκε η Κύπρος παράδειγμα, όπως βγήκε η Πορτογαλία. Στην αγορές η Πορτογαλία. Χθες ανακοινώθηκαν ανακοινώθηκε νέο κύμα μειώσεων στην Πορτογαλία κατά πέτσι του 90. Τώρα, μείωση μισθών, τι? Μισθών, συντάξεων, συνολικά δαπανών του κράτους. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να συζητήσουμε σοβαρά. Να το πούμε διαφορετικά. Τι σημαίνει να βγαίνω σε αγορές? Βγαίνω σε αγορές σημαίνει ότι οι αγορές με δανείζουν. Σωστά, πουλάω ομόλογα και με δανείζουν. Σε τι ακριβώς επιτόκιο θα δανειστώ? Διπλάσια, τριπλάσια. Αυτή τη στιγμή το επιτόκιο που διαμορφώνεται στη διατραπεζική αγορά είναι γύρω στο 8%. Άρα... Δηλαδή, για να καταλάβω, δηλαδή, αυτοί επιδιώκουν να ξαναγυρίσουμε στην κατάσταση του 2009. Γιατί και να ξαναγυρίσουμε? Στην καλύτερη περίπτωση. Μπορεί και χειρότερα. Στον τρόπο δανεισμού, όχι στην οικονομία. Στον τρόπο δανεισμού. Θα είναι πολύ χειρότερα, βέβαια, από το 2009. Έτσι, έχει καταρρεύσει η οικονομία. Σε συνθήκες κατάρρευσης είναι ποτέ δυνατό? Ποιο σοβαρό άνθρωπο μπορεί να πραγματικά να ελπίζει σε κάτι τέτοιο? Στο μεταξύ έχουμε και μικρότερη αστυνομία, λιγότερη αστυνομία. Εν τρίτον των αστυνομικών τμήματων καταργείται μετά από συγχωνεύσεις. Ναι, ότι καταργούνται αστυνομικά τμήματα δεν σημαίνει ότι έχουμε λιγότερη αστυνομία, έτσι, ή μικρότερη αστυνομία. Απλά ενισχύονται δυνάμεις καταστολής. Ξέρουν οι άνθρωποι τι κάνουν. Το βασικό τους πρόβλημα δεν είναι το έγκλημα. Το βασικό τους πρόβλημα είναι η ενδεχόμενη διαμαρτυρία του λαού. Και περνάμε σιγά σιγά σε μια κατάσταση όπου πλέον το ζήτημα της ασφάλειας θα περάσει σε άλλα χέρια. Θα ιδιωτικοποιηθεί ο τομέας αυτός και θα περάσει στα χέρια της των ευρωπαϊκών δυνάμεων ασφαλείας που σιγά σιγά διαμορφώνονται, συνοριοφυλακή, ακτοφυλακή κτλ. Άρα καλά το είπες, μικρύνεται η ελληνική αστυνομία. Ναι, προς το παρόν όμως δεν απολύονται Έλληνες αστυνομικοί. Όχι. Μου έλεγε κάποιος, ο ανιψιός μου που δουλεύει στην Αθήνα στην αστυνομία, ότι δεν δουλεύουν όλα τα αυτοκίνητα, οπότε τι κάνουν? Πέφτει σύρμα. Ποιο αυτοκίνητο είναι στο δρόμο από το τάδε αστυνομικό τμήμα? Αυτό θα περάσει να κάνει και δουλειά άλλων δύο αστυνομικών τμήματων. Να πάρει κρατούμενους, να τους πάει στα δικαστήρια. Υπάρχει αυτή η αλληλοκάλυψη, γιατί εδώ δεν είναι ο στόλος... Εδώ συμβαίνει στις ένοπλες δυνάμεις. Πώς το λένε, διοικητής τεχνικής βάσης πολεμικής αεροπορίας μου έλεγε πρόσφατα ότι κρατάνε καθυλωμένοι ένας μήνος για να μπορούν να συντηρούν τα άλλα σμήνη. Δεν θέλω να πω βάσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, κρατάνε ένας μήνος κάτω, καθυλωμένο, να παίρνουν ανταλλακτικά και διαπράγματα, συντηρούν τα αεροπλάνα από τα άλλα σμήνη. Γίνεται κουφάρι αυτό το σμήνος. Και βέβαια. Παίρνουν, αφαιρούν. Χώρια το γεγονός ότι έχουμε βρεθεί τώρα και σε κατάσταση έλλειψης καυσίμων, γιατί ούτε το πολεμικό ναυτικό, ούτε οι ενόπλες δυνάμεις έχουν αρκετά για να μπορέσουν να αγοράζουν καύσιμα, ώστε να μπορούν να κάνουν περιπολίες από τις που χρειάζονται.
Γι' αυτό αλωνίζουν οι Νατοικοί και οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Και επειδή είπα κουφάρια, λοιπόν, και κουφάρια είναι και οι τράπεζες, όπως έχεις πει κατ' επανάληψη. Βεβαίως. Και μάλιστα χθες βγήκε μια μελέτη που χαρακτηρίζει κουφάρια και τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες. Με πρώτη την Deutsche Bank. Αναμένεται... Και μάλιστα ζητάει επίγουσα χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άντε ξανά, μάνα τα ίδια. Αναμένεται και, λένε ότι θα βγούμε. Αναμένεται και τέταρτη ανακεφαλαιοποίηση και τέταρτο μνημόνιο, κατά πώς λέγεται. Ναι, μόνο που αυτή τη φορά λόγω της μεγάλης, του μεγάλου προβλήματος δημοσιονομικού που αντιμετωπίζει το κράτος, θα δούμε το περίφημο κούρεμα. Οπότε ξαναανακοινώσουν ανακεφαλαιοποίηση, να ξέρει ο κόσμος ότι θα πάμε σε κούρεμα. Αυτή τη φορά κούρεμα, μάλιστα. Δεν έχει άλλο τρόπο. Στο μεταξύ, την κοπάνησε από Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ο Οδυσσέας Βουδούρης. Νομίζω Πελοποννήσιος, δεν είναι. Υποτίθεται ότι ήταν ότι είχε βγει για την πρώτη φορά βουλευτής με το Πασόκ στην Καλαμάτα, νομίζω. Λοιπόν, την κοπάνησε με αιχμές ότι ανεβάζει τα νούμερα των προσφύγων, ανάθεση απευθείας. Η Κίσκη λέει παραπάνω, ξέρω εγώ, από το κανονικό. Τέλος πάντων, και επίσης έφυγε και ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γιατί αντιστράτηγος είναι, γιατί δεν υπήρχε δυσαρμονία με τον Γενικό Γραμματέα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα και με την Τράπεζα Αττικής. Καλά, η Τράπεζα Αττικής είναι σκάνδαλο, δεν είναι πρόβλημα. Η Τράπεζα Αττικής είναι σκάνδαλο. Πρώτον, γιατί έφαγε όλα τα αποθεματικά, ό,τι είχε περισσέψει από το ΤΣΜΕΔΕ. Σε λίγο οι μηχανικοί θα έχουν πρόβλημα να πάρουν, οι συνταξιούχοι μηχανικοί να πάρουν συντάξη από το ΤΣΜΕΔΕ. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι, γιατί έπεσε έξω η Αττικής. Γιατί οι μάγκες οι οποίοι στήσανε το παιχνίδι με την αγορά της από το ΤΣΜΕΔΕ, έγινε μόνο και μόνο για να χρηματοδοτεί τα κόμματα και διάφορους ύποπτους τύπους μέσα από τα κόμματα. Με θαλασσοδά. Είναι τυχαίο το γεγονός ότι δεν δημοσιοποιούν τα στοιχεία. Να δούμε πόσα έχουν πάρει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από αυτήν την ιστορία. Και τι πάνε να κάνουν τώρα, πάνε να τα σβήσουν τα χρέη αυτά, τα παράνομα αυτά χρέη, μόνο και μόνο για να μην τα χρεώνονται οι γνωστοί και μη εξαιρετικοί που εναλλάσσονται στην εξουσία. Δηλαδή σε καλή και κακή και τα κακά θα τα ρίξουν στην ράχη του φορολογουμένου. Βέβαια. Μια ζωή αυτό δεν γίνεται. Άρα τα θελασσοδάνεια των κομμάτων θα τα πληρώσει. Να συνέχισε. Το ΤΣΜΕΔΕ έχει τεινάξει τα πέταλα. Λοιπόν, και δεν πρόκειται να. Σε λίγο θα πούνε στους μηχανικούς. Δεν έχετε να πάρετε τίποτα. Διότι τι να κάνουμε, δεν υπάρχουν λεφτά. Ο Στουρνάρας που αυτή τη στιγμή έχει κόντρα με τον ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να χρησιμοποιήσει ως πολιορκητικό κρυό την τράπεζα αυτή. Εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ μιλάμε για σύγκρουση οικογενειών της μαφίας. Έτσι, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, ποια τα συμφέροντα και πώς παίζονται αυτά τα πράγματα ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάτι. Μπορεί ενδεχομένως να βγάλουν κάτι, αλλά από την άλλη μεριά ο Στουρνάρας εμπλεγμένος όχι στα μπούνια. Έτσι, με δύο μέτρα πάνω το κεφάλι του. Είναι δυνατόν να βγάλει στοιχεία τα οποία θα μπορεί να πυροδοτήσουν ένα ντόμινο. Άρα θα κουκούλωσε. Αποκαλύψεων. Θα κουκουλώσει. Απλά θα το παίξουν ό,τι πέσει θα παίζεται στο παρασκήνιο. Συμψηφισμός. Δεν αποκλείεται βέβαια καμιά ξαφνική από κανένα Βερολίνο. Δηλαδή καμιά ξαφνική αποκάλυψη. Το Βερολίνο τα ξέρει όλα, Βέβαια. Και τους έχει στο χέρι. Από την εποχή της BlackRock. Μάλιστα. Άρα μπορεί να έχουμε και εξελίξεις. Προσφυγή σε κάλπες, σε τέτοια. Δεν ξέρω, τα εργασιακά τρέχουν. Τι είδους εργασιακά θα έχουμε τον επόμενο μήνα θα ξέρουμε. Εντάξει, μπορεί να δει κανείς τι γίνεται στη Γαλλία. Και μπορεί να καταλάβει λίγος πολύ τι θα γίνει και εδώ. Με τα εργασιακά, άλλωστε ξέρει ποια είναι η κατάσταση. Όποιος ξέρει τι γίνεται ιδιαίτερα στο ιδιωτικό τομέα, καταλαβαίνει τι κατάσταση εργασιακών θα έρθουν να επιβάλλουν. Θα απλά νομοποιήσω αυτό το παράνομο, παράτυπο καθεστώς που υπάρχει. Πλήρους εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Θύελλες βλέπω και στον κόσμο του καφέ. Διαμαρτύρονται
Και οι ιδιοκτήτες καφετεριών για έναν ειδικό φόρο που οδηγεί τον κλάδο μας, λέει, σε ξαφνικό θάνατο. Αλλά υπάρχει όμως και μια άλλη διαμαρτυρία, αντίθετη. Βλέπω στη Μάγια Τσόκλη, θυμάσαι ποια είναι, ήταν και βουλευτήνα ναι, ναι, του. Ναι. Έχει ένα ψήφισμα εδώ από πολίτες, οι οποίοι πρέπει να ξυπνήσουν, λέει, γιατί βλέπει αυθαιρεσίες στην αδειοδότηση των ΚΙΕ, μπαρ, καφετέριες. Δεν θα υπάρχει, λέει, υγειονομικός έλεγχος, θα ορίζεται... αυτά τα προαπαιτούμενα που υπήρχαν δεν θα καταργούνται πλέον για να είναι ταχύς στην έκδοση αδείας. Ναι, και να μπορούμε να έχουμε και καφετέριες τύπου Άμστερνταμ. Η χορύπανση, η παραβατικότητα, όλα αυτά, λέει, θα είναι, λέει, στο... δεν θα ελέγχονται. Πρέπει να μπούμε και σε μια... να εκπολιτιστούμε σε τους Ολλανδούς. Και πάμε σε μια ασυδοσία. Και ειδικές καφετέρειες ειδικής κάναβης. Όλα είναι πιθανά, λες. Με αυτούς που κυβερνάνε. Καλά τώρα. Λοιπόν, εδώ να μου το θυμηθείς, τις φυλακές υψίστης ασφαλείας των Γερμανών θα τις μεταφέρουν εδώ. Αυτή τη στιγμή πού είναι αυτές οι φυλακές υψίστης? Στη Γερμανία. Στη Γερμανία. Μάλιστα. Ειδικά για εγκλήματα δρομοκρατίας, τα περίφημα λευκά κελιά που υπήρχαν παλιά, όποιος θυμάται, στη Γερμανία, του Βίλι Μπραντ και των υπολείπων, αυτού του τύπου, να μου θυμηθείς ότι θα κάνουν την πρόταση, να μας πληρώνουν βεβαίως, για να είμαστε δεσμοφύλακες, άλλωστε έτσι αλλιώς. Ανθρωποφύλακες είμαστε. Μάλιστα. Το ελληνικό κράτος κάνει επίσημο δουλεμπόριο με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Λοιπόν, να τους μεταφέρουν εδώ. Άλλωστε ξεκινάνε με το να μας στείλουν 3.000 δικούς τους υπόπτους κλιματικών ενεργειών να μας τους στείλουν εδώ με βάση το Δουλίνο. Και μάλιστα ζητάνε συγκεκριμένα να τους σταλούν στην Κρήτη. Το σχολίασες αυτό και εκνεύρισες κάποια ιστοσελίδα προσκεμμένη στη ΛΑΕ. Οι Γάλλοι μου νομίζω το λένε Ζαμάν Φου. Μάλιστα. Ναι. Τώρα... για να το μιλήσουμε σοβαρά. Λοιπόν, ας ξεκαθαρίσουν πρώτα αυτοί οι κυρίες και κύριοι να κόψουν τις χρηματοδοτήσεις από τις ύποπτες διαδρομές που έρχονται από Ευρωπαϊκή Ένωση, Σόρος και διάφορες τέτοιες ιστορίες, που εγώ τους θεωρώ πολύ χειρότερους από τους χρυσαυγίτες, όλους αυτούς. Λοιπόν, που εμπορεύονται τον πόνο και τη δυστυχία αυτών των ανθρώπων και μετά συζητάμε. Λοιπόν, ένα αυτό και δεύτερον, δεν βρήκα κανένα να πει πού ακριβώς υπάρχουν ψέματα. Πού ακριβώς είναι το ψέμα. Ίσα-ίσα, στο περιθώριο της Μπράτισλαβα, ο κύριος Τσίπρας αποδέχτηκε όχι μόνο 3.000. Αποδέχτηκε το δικαίωμα της Γερμανίας, πάνω την απέτηση της Γερμανίας, να στέλνει στην Ελλάδα με βάση το Δουβλίνο, όποτε νομίζει αυτή ότι δεν μπορεί να έχει άλλο. Η Γερμανία πόσους έχει δεχτεί για μετεγκατάσταση από την Ελλάδα και την Ιταλία? 195. Πόσους θα έπρεπε να έχει δεχτεί να έχει μετεγκαταστήσει από την Ελλάδα και την Ιταλία? 27.000. Λοιπόν, καλό είναι την επόμενη φορά ο κάλπικος ανθρωπισμός εκεί που περνάει. Καταλαβαίνω την ηλιθιότητα που δεν είναι ορισμένος και τη φασιστική αντίληψή τους να θεωρούν ότι οι άνθρωποι είναι αντικείμενο εμπορίας και εκμετάλλευσης από τους ισχυρούς. Αλλά τέλος πάντων να τελειώνουμε με αυτούς. Με όλο αυτό το καθηκαριό που έρχεται και βγαίνει και μου λέει ότι και μου το παίζει ανθρωπιστής.
για να μένει εγκλωβισμένος ο μετανάστης και ο πρόσφυγας εδώ, να μην του δίνουν χαρτιά όπως πρέπει να του δώσουν με βάση το διεθνό νόμιμα, δηλαδή Διεθνή Σύμβαση Γενέβης και όλα αυτά τα υπόλοιπα, και να υποτασσόμαστε σε οτιδήποτε μας λέει η Μέρκελ μόνο και μόνο επειδή κάποιοι τα κονομάνε χοντρά μέσα από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και μας το παίζουν και αριστερούλιδες. Αυτοί που ζήτησαν πολιτικό άσυλο είναι, έχει, το αριθμό τους έχει τριπλασιαστεί. Αυτό εννοείς ότι τους δίνεις κανονικά χαρτιά και είναι υποχρεωμένοι να τους δεκτούν? Βεβαίως, βεβαίως. Όταν έχουν χαρτιά, το ειδικό διαβατήριο δηλαδή που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία, δεν μπορεί να τους κλείσει κανένας μα κανένας στα σύνορα. Κανένας μα κανένας στα σύνορα. Με αυτή την πράξη βέβαια καταργείς αυτές τις συμφωνίες, Δουβλίνο 1, 2, πώς τα λένε. Ναι, γιατί δεν πρέπει να τις καταργήσουμε. Από πού και ως πού θα πρέπει να τις δεχόμαστε? Από πού και ως πού πρέπει να δεχόμαστε ένα ολόκληρο κράτος να καθορίζει το τι ροές θα υπάρχουν προς την Ευρώπη, όπως είναι η Τουρκία παράδειγμα? Και πήγε εκεί το Γιουσουφάκη που λέγεται πρόεδρος Τσίπρας στη Νέα Υόρκη, συναντήθηκε με τον Σουλτάνο και το μόνο που είπε είναι ότι εμείς ό,τι πείτε. Δεν ξέρω κιόλας αν φόρεσε Βερέτζε ο Τσίπρας. Για να είναι πιο οικείος στον κύριο Ερντογάν. Ένα ολόκληρο κράτος έχει θεσμοθετήσει το δουλεμπόριο, το λαθρεμπόριο και εδώ μας κοροϊδεύουν. Ναι. Και να επιστρέψουμε και στις δημοσκοπήσεις τις εμπορικές, οι οποίες δίνουν πρωτιά στον Κυριάκο, στον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη. Και Μαυρομιχάλη είπα, Μητσοτάκη. Ναι. Λοιπόν, έχω μπροστά μου ένα απόσπασμα αυτής της έρευνας. Ποια συναισθήματα νιώθουν οι Έλληνες? Το 42% νιώθει θυμό. Το 16% φόβο. Το 25% νιώθει αγωνία. Και ελπίδα μόλις το 12%. Και οι 5% δεν ξέρουν. Αυτά από την εταιρεία Σφιγμός Προράτα. Δεν χρειάζεται να έχουμε τις εμπορικές δημοσκοπήσεις. Τα αισθήματα του λαού, την απόγνωση αυτή, την βλέπουμε καθημερινά σε αυτούς που περπατούν δίπλα μας. Αλλά πάλι, γιατί δεν υπάρχει καταγραφή ενός ρεύματος σε αυτούς που δεν είναι στη Βουλή αυτή την περίοδο? Για πες. Από πού δεν υπάρχει καταγραφή? Από αυτές τις εμπορικές λεγόμενες δημοσκοπήσεις. Ναι, οι οποίες καταγράφουν περίπου 60% ότι δεν συμμετέχουν σε αυτές τις ιστορίες. Το 60%? Το 60%, ναι. Αρνείται. 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 Στις τηλεφωνικές. Ναι, σε όλες αυτές τις λεγόμενες εμπορικές δημοσκοπήσεις. Και μετά κάνουν αναγωγές και βγάζουν τα δικά τους. Ναι. Από πού είναι να δει? Άρα είναι εμπορικό και το αποτέλεσμα. Όχι μόνο εμπορικό, ναι. Είναι οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν είναι για τη διαμόρφωση κοινής γνώμης. Ναι. Και όχι για την αποτύπωση κοινής γνώμης. Ναι. Δεύτερο, μιλάμε για την απίστευτη σκοτεινιά αυτή τη στιγμή στην ενημέρωση, από κάθε άποψη. Ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου δεν ξέρει καν τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Όχι μόνο στη χώρα, αλλά και διεθνώς. Το βομβαρδίζουν απίστευτα. Έχουμε γίνει χειρότεροι από τη χειρότερη χώρα σε επίπεδο πληροφόρησης και καταστολής, πνευματικής καταστολής. Η κατάσταση στον κόσμο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια καλή φάση. Έχει απορρίψει τις αυταπάτες του. Ξέρει πολύ καλά τι έχει να γίνει με τον Μητσοτάκη και με τον Μητσοτακέικο. Έτσι. Άλλωστε το Μητσοτακέικο έχει βάλει τη σφραγίδα του σε όλες τις τραγωδίες αυτής της χώρας, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο. Για να μην πω και τη διάρκεια του πολέμου. Ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο. Άρα ξέρει τι έχει να περιμένει. Ναι, ξέρει τους κομματικούς στρατούς και τους ηλίθιους. Άρα δεν θα έχει κυριαρχία? Όχι, δεν θα έχει. Συνδεχόμενη όχι, πρόορη προσφυγή σε κάλπας. Δεν πρόκειται να έχει. Γι' αυτό και στη
κλείνουν πολλά παραμάγαζα μέχρι και τους ώρα. Για να τους βάλουν στη Βουλή να μπορέσει να στηριχτεί ο Κυριακούλης. Στείλουν συνέχεια παραμάγαζα. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η κοινωνία κινείται τελείως διαφορετικά. Αυτό που περιμένει και που θέλει να δει είναι μια διέξοδο. Να μπορεί να πιστεί ότι μπορεί να υπάρξει διέξοδος. Εμείς προσωπικά στο ΕΠΑΜ δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να πείσουμε κανένα αυτή την εποχή. Είναι η καλύτερη εποχή για μας. Δεν έχω δει να αντιμετωπίζουμε πρόβλημα να πείσουμε κάποιον. Το πρόβλημα είναι να είμαστε εκεί για να μας δει ο κόσμος ή να μας γνωρίσει ο κόσμος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα. Και όποιος λέει ότι δεν ακούει ο κόσμος κτλ. Ή είναι κλεισμένος στην τουαλέτα του σπιτιού του και κλαίει μόνος του, ή δεν έχει ιδέα το τι συμβαίνει έξω στην κοινωνία. Ναι. Φυσικά υπάρχει και ο γατιμάς, έτσι. Δεν είναι μόνο σήματα όλα τα πράγματα. Μιλάμε για τις κυρίαρχες τάσεις. Υπάρχει και ο γατιμάς. Ο οποίος θεωρεί επαναστατική πράξη την αποχή. Βέβαια, εντάξει, γατιμάς. Αυτός είναι ο γατιμάς της κοινωνίας. Μαζί με τους κομματικούς στρατούς. Αυτός είναι που θα προδώσει, που έχει προδώσει ήδη πριν το δήμαρχο. Ο γατιμάς. Εντάξει, πάντα υπήρχαν αυτοί. Επιμένεις, αλλά εδώ σε αυτό το χώρο υπάρχουν και συνειδητοποιημένοι της αποχής. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή η συνειδητοποίηση αυτή είναι η συνειδητοποίηση του προδότη. Ξεκάθαρα πράγματα. Όταν η χώρα μας έχει βρεθεί στο παραπέντε να διαμεληστεί, το να μιλάς για αποχή σημαίνει ότι είσαι προδότης. Είτε το θέλεις είτε δεν το θέλεις. Να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Και να μην χαϊδεύουμε αυτιά. Είσαι προδότης. Όπως ακριβώς ήσουν προδότης, όπως το έλεγε τότε ο δάσκαλος αντίστασης. Είσαι προδότης. Είτε το θέλεις είτε δεν το θέλεις. Εάν θες πραγματικά να γίνει κάτι, πάρ το όπλο, οπότε πάρ το και καριοφύλλη, έλεγε ο Αντρούτσο στον Κοραή, και να πολεμήσεις. Αλλιώς, από μακριά ξέρω κι εγώ. Όποιος είναι από μακριά και το μόνο που λέει να στέλνει συμβουλές στον κόσμο για το πώς θα κάτσει σπίτι του, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, βάζει πλάτες σε αυτούς που κυβερνάνε και σε αυτούς που ετοιμάζουν να διαμελήσουν τη χώρα. Στην Πρατισλάβα, αν κάτι συμφωνήσαν όλοι, είναι ότι πλέον δεν θα υπάρχει έλεγχος των συνόρων από τις εθνικές δυνάμεις ασφαλείας ή από τις... από τα εθνικά κράτη στις παραμεθόριες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή ποια είναι αυτή η Ελλάδα. Κουβέντα εδώ μέσα. Κανένας από αυτούς τους συνειδητοποιημένους. Τίποτα. Λοιπόν, με συγχωρείτε, η προδοσία έχει πολλά πρόσωπα. Ένα από αυτά είναι η αποχή. Η άλλη είναι να τα πάρω χοντρά από αυτούς που κυβερνάνε αυτόν τον τόπο. Αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος δεν τα παίρνει χοντρά δεν είναι προδότης. Ειδικά όταν λέει σε αυτή την κρίσιμη στιγμή αποχή. Αφήνουμε αυτό το θέμα και θα κλείσουμε την κουβέντα μας με ένα άρθρο του Τζακ Ράσμους, διάσημος καθηγητής οικονομικών, λέει. Τι λέει ο Ράσμους? Πιστεύει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να εθνικοποιήσει εδώ και τώρα, λέει, το τραπεζικό της σύστημα, ώστε να έχει κάποια επιρροή στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν παίξει ποτέ αυτή την κάρτα ή κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Και επίσης καταλήγει στο τέλος για οικονομία χρόνου. Η μόνη διέξοδος για την Ελλάδα είναι να ξεφύγει από την ΕΕ και το νεκρό χρήμα ενός διαλυμένου ήδη οικονομικού συστήματος που επικρατεί στο ευρωπαϊκό μπλοκ. Βέβαια δεν εννοεί ολοσχερή φυγή της Ελλάδος. Είναι, όπως η Αγγλία, είναι προς το συμφέρον της ΕΕ και του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ να κρατήσει με το ζόρι την Ελλάδα στην ουσία ως ένα νεκρό σκλάβο
Προσθέτοντας και πρόσθεσε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να σταματήσει τις εισαγωγές και να αρχίσει την παραγωγή όλων των βασικών αγαθών της ζωής που χρειάζεται εσωτερικά στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Επίσης, η χώρα θα πρέπει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να δηλώσει κάποια μορφή χρεοκοπίας, να αποκηρύξει τα χρέη της και να ανακτήσει την νομισματική κυριαρχία. Ακόμα, πρόσθεσε ότι ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό είναι να βγει η Ελλάδα από το ευρώ και να κόψει δραχμή. Όσο πιο γρήγορα γίνουν όλα αυτά, πιο γρήγορα η χώρα θα ανακάμψει. Αλλιώς, τρεις τελίτσες. Για πες. Εντάξει, αυτό είναι το αυτονόητο. Εντάξει, με χαροποιεί το γεγονός ότι μετά από 7 χρόνια λένε κι άλλοι αυτά που έλεγα εγώ ήδη πριν από 7 χρόνια. Τι εννοεί, τι εννοεί νεκρό χρήμα εντός εισαγωγικών? Το νεκρό χρήμα είναι το δανειακό, αυτό το πράγμα που ανακυκλώνει το χρήμα, το χρέος. Το οποίο δεν πηγαίνει στην παραγωγή, δηλαδή στην πραγματική οικονομία. Ναι. Μάλιστα. Είναι μια απάντηση σε αυτούς που είναι αντίθετοι, αντιδρούν σε αυτή την απόφαση, στην απόφαση να υπάρχει μια περήφανη πατριωτική πολιτική και με εργαλείο βέβαια ντόπιο νόμισμα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, η οικονομία βρίσκεται υπό κατάρρευση. Όσο προχωράμε, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να δούμε την ανάκαμψη. Ακόμη και στα πλαίσια της αλλαγής στροφής. Ναι. Με στροφή της οικονομικής πολιτικής. Γιατί χάνουμε βασικούς πόρους. Τους χάνουμε. Και στη βιοτεχνία και στη βιομηχανία κτλ. Εάν προχωρήσουν μάλιστα οι πολιτικές διάλυσης του αγροτικού τομέα, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα και στον αγροτικό τομέα. Αλλά αυτό που με φοβίζει εμένα πρώτα και κύρια πάνω απ' όλα είναι ο διαμελισμός της χώρας ο οποίος επίκειται. Και το δεύτερο είναι η κοινωνική κατάρρευση. Η κοινωνική κατάρρευση σημαίνει να φτάσουμε στο επίπεδο της Σομαλίας. Κοινωνικά, όχι οικονομικά. Οικονομικά έχουμε φτάσει. Αυτή τη στιγμή τα διαδοτικά δεδομένα της οικονομίας της Ελλάδας είναι χειρότερα από της Συρίας. Αυτό που δεν έχουμε υποστεί ακόμη είναι την κοινωνική κατάρρευση που έχουν δεχτεί αυτές οι χώρες. Η οποία Συρία είναι σε πόλεμο, καταστροφή, σε εμφύλιο, με ερήπια. Ναι, λοιπόν, αλλά οι τράπεζες τους δεν έχουν κλείσει. Οι επενδύσεις που γίνονται ακόμη και αυτή την εποχή, εντάξει, είναι υψηλότερες από ό,τι στην Ελλάδα. Λοιπόν, ξένες επενδύσεις. Όχι ξένες, το σύνολο των επενδύσεων. Το σύνολο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν, αυτό που μένει, είναι ο απόϊχος της ελληνικής κοινωνίας, όπως έχει διαμορφωθεί από την δεκαετία του 70. Ο απόϊχος κοινωνικής συνοχής. Δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή, ωστόσο υπάρχει ένας απόϊχος. Εάν καταρρεύσει αυτό το πράγμα, θα γίνουμε Σομαλία. Όπου ένας ασφάζει τον άλλον για ψηλό πίδημα, για να πιάτο φαγητό. Εάν γίνει αυτή η κοινωνική κατάρρευση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανακάμψει πλέον η χώρα. Όταν εφιστεί ο άλλος στην εκπόρνευση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον μάθεις ότι η πορνεία είναι κακό πράγμα και ότι υπάρχει εναλλακτική. Αυτή τη στιγμή οι Βρετανοί δείξαν την εναλλακτική, αλλά θα σου πούνε εκεί, η Βρετανία είναι μια ισχυρή χώρα, τη συγκρίνεις. Αμέσως θα σε παραλληλήσουν με την Βενεζουέλα. Τι θέλετε να γίνουμε, Βενεζουέλα, στις ουρές για δεν να βρούμε... Δεν έχει καμία σχέση η Βενεζουέλα με εμάς. Και το μεγάλο πρόβλημα της Βενεζουέλας είναι ακριβώς αυτό. Δεν προχώρησαν στην εθνικοποίηση της κυκλοφορίας του χρήματος. Προδιακή τροπικού συστήματος και τώρα τα πληρώνουν. Αφήσανε τις μεγάλες τράπεζες, ιδιωτικές τράπεζες, να λειτουργούν και να κάνουν ό,τι κουστάρουν. Στη Βενεζουέλα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της οικονομίας Βενεζουέλας. Μου έλεγε ένας δημοσιογράφος των Αθηνών προχθές στο τηλέφωνο ότι αλήθεια, το να μπορέσει ο Καζάκης να βάλει στο χέρι την Πειραιώς, άντε λέει θα τη βάλει. Μπορεί λέει να κοντραριστεί με διεθνή μεγαθύρια, τραπεζικά. Πολύ πιο εύκολα από το να βάλουμε στο χέρι την Πειραιώς. Τι ακριβώς θα σου κάνει τα διεθνή μεγαθύρια, δηλαδή τι ακριβώς θα κάνει.
Τι μπορούν να σου κάνουν, στείλουν στρατό. Τίποτα δεν μπορούν να σου κάνουν. Το μόνο που μπορούν να σου κάνουν είναι να σε αποτρέψουν από τις κεφαλαγορές. Διεθνείς κεφαλαγορές. Μα αυτό είναι το ζητούμενο. Και για μας. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα σε αυτό. Από αυτό το πράγμα ίσα ίσα πρέπει να είναι επιδιωκόμενο να φύγει η χώρα από τις διεθνείς κεφαλαγορές. Να φύγει από τα γαμνάζια της διεθνής τοκογλυφίας. Αυτός είναι ο στόχος. Ένας από τους στόχους. Δεν έχεις τίποτα. Αυτά τα πράγματα, αυτή η συνωμοσιολογία περί, πώς το λένε, τρομακτικών δυνάμεων στο παρασκήνιο που δεν αφήνουν κανένα να λειτουργήσει. Συγγνώμη, δεν έχω, δεν έχει βάση. Καλά, ότι είναι παντοδύναμες. Αυτά τα λέει κάποιος που δεν ξέρει τι του γίνεται. Ότι είναι παντοδύναμες οι πολυεθνικές είναι, δεν είναι. Δεν είναι παντοδύναμες. Είναι παντοδύναμες στο βαθμό που ένα κράτος, που μια κοινωνία, μια χώρα κυβερνιέται από ανθρώπους, πώς να το πούμε, ή πώς να το πούμε, οραματιστές που δεν στηρίζονται στο λαό, να πούμε για παράδειγμα σαν τον Καποδίστρια, που δεν στηρίζονται όμως στο λαό, δεν ξέρουν τι σημαίνει ο λαός να είναι στο προσκήνιο, ή από διεφθαρμένους πολιτικούς. Μόνο τότε έχουν δύναμη. Πουθενά άλλου, κάτω από οποιασδήποτε άλλες συνθήκες δεν έχουν δύναμη. Μάλιστα. Αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη, ξέχασα την Ιταλία και την προηγούμενη φορά δεν τη σχολιάσαμε. Ευκαιρία να την κουβεντιάσουμε σήμερα. Πώς ήταν στην Ιταλία τα πράγματα, για πες. Στην Ιταλία υπήρχε μια συνάντηση που έγινε σε ένα χωριό έξω από την ανάμεσα Ρώμη Σιένα. Να το πούμε έτσι, λέγεται Τσιαντσιάνο Τέρμε, δηλαδή ένας χώρος όπου, μια περιοχή όπου από την εποχή των Ετρούσκων υπάρχουν νιαματικά νερά. Εκεί έγινε μια συνάντηση κινημάτων και τα λοιπά σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ. Το μεγάλο θέμα υπήρξαν βασικές συμφωνίες και πολλές διαφωνίες. Το μεγάλο ζήτημα που προέκυψε, η μεγάλη διαφορά, η μεγάλη διαφωνία είναι ποιος δίνει τη μάχη ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ. Η αριστερά ή η λαϊ. Κυριάρχησε η άποψη των λαών. Αυτό βγαίνει και στο κοινό ανακοινωθέν των κινημάτων, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είναι κολλημένοι εκεί στο θεολογικό της αριστεράς. Και η αριστερά της αριστεράς, την αριστερά, ο αριστερά. Λοιπόν, υπήρχαν αυτές οι θεολογικές προσεγγίσεις. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς, όπως το λέγει ο Μάρξ, το λέγει πολύ ωραία, για να μπορέσεις να γλιτώσεις από τους δαίμονες που αλυσοδένουν τη συνείδησή σου, θα πρέπει να υποταχθείς αυτές, σε αυτούς. Ορισμένοι δεν μπορούν να σπάσουν τα δέσμα από αυτούς τους δαίμονες που κατατρέχουν τη συνείδησή τους. Αλλά ωστόσο, η πλειοψηφία των περισσότερων κινημάτων καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να πάνε με όρους αριστεράς-δεξιάς. Πρέπει να προχωρήσουμε με όρους λαού. Πρωτογενώς δηλαδή μέσα στον ίδιο τον λαό και να μπορέσουν να συσπηρωθεί ο ίδιος ο λαός γύρω από μια πρόταση που θα μπορέσει να δίνει έμφαση στην εθνική ανεξαρτησία, την κυριαρχία, τη λαϊκή κυριαρχία, τη δημοκρατία. Απέναντι σε αυτό το τερατούργημα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωζώνη. Μάλιστα. Αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή σου παρέμβαση. Σε εύθετο χρόνο θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Καλή συνέχεια. Αντίο. Sport News 90,1.